Γεια σας, είμαι ο Μηνάς Δασυγένης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την τρίτη ενότητα από το μάθημα Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας, όπου θα μιλήσουμε για θέματα διασωλήνωσης, clusters και κάποια στοιχεία παράλληλου προγραμματισμού. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της διασωλήνωσης των επεξεργαστών και η κατανόηση των τρόπων εκμετάλλευσης της παραλληλίας. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε μιλήσει για την κατηγοριοποίηση κατά Flynn. Συγκεκριμένα είχαμε πει ότι έχουμε 4 βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ήταν η Single Instruction, Single Data, όπου είχαμε μία μονή ροή εντολών και μία μονή ροή δεδομένων συνίσοδο και, κατ' επέκταση, μία μονή ροή δεδομένων συνέξοδο. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλοι οι απλοί επεξεργαστές που έχουν ένα μόνο πυρήνα. Η δεύτερη κατηγορία ήταν η Single Instruction, Multiple Data, δηλαδή η κατηγορία όπου έχουμε μονή ροή εντολών, αλλά πολλαπλές ροές δεδομένων. Δηλαδή, η ίδια εντολή εφαρμόζεται σε πολλαπλά σετ δεδομένων. Στην τρίτη κατηγορία είχαμε πει ότι υπάρχει η Multiple Instruction Single Data, δηλαδή μία μονή ροή δεδομένων, αλλά πολλαπλές ροές εντολών. Και τέλος, ήταν η τελευταία κατηγορία που αναφέρθηκε, που ήταν Multiple Instruction, Multiple Data Stream. Δηλαδή, πολλαπλές ροές εντολών, πολλαπλές ροές δεδομένων. Στην κατηγορία λοιπόν την πρώτη, την SISD, ανήκουν όλοι οι απλοί επεξεργαστές, Uniprocessors. Στην κατηγορία SIMD ανήκουν είτε οι διανυσματικοί επεξεργαστές, είτε οι επεξεργαστές μητρώου, όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη διάλεξη. Στο Multiple Instruction Single Data δεν έχουμε κάποιο παράδειγμα υλοποίησης και μόνο θεωρητική ήταν αυτή η αρχιτεκτονική, όπως είπαμε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε κάποιες εφαρμογές, αλλά εντούτοις δεν χρησιμοποιήθηκε. Και η τέταρτη κατηγορία, στο Multiple Instruction, Multiple Data, έχουμε 2 υποκατηγορίες, που η μία είναι τα συστήματα ισχυρής σύνδεσης, που έχουν και κοινόχρηστη μνήμη, και τα κατανεμημένα συστήματα, κατανεμημένη μνήμη λοιπόν, όπου έχουν μία ασθενή σύζευξη. Στα συστήματα ισχυρής σύνδεσης έχουμε τις κατηγορίες Symmetric Multiprocessor, SMP, και επίσης έχουμε τις κατηγορίες NUMA, Non-Uniform Memory Access. Στην κατηγορία SMP ή στην κατηγορία UMA καλύτερα, στην κατηγορία UMA σημαίνει Unified Memory Architecture, δηλαδή ότι η πρόσβαση στη μνήμη για οποιοδήποτε επεξεργαστή του συστήματος είναι ομοιόμορφη και έχει τους ίδιους χρόνους πρόσβασης. Ενώ στη NUMA μπορεί ο κάθε επεξεργαστής να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε κομμάτι της μνήμης, αλλά η διεύθυνση της πρόσβασης καθορίζει και το χρόνο της πρόσβασης. Για παράδειγμα, κάποιες διευθύνσεις μνήμης που είναι πιο κοντά σε έναν επεξεργαστή έχουν καλύτερους χρόνους πρόσβασης για το συγκεκριμένο επεξεργαστή, ενώ χειρότερους χρόνους πρόσβασης για τον απομακρυσμένο επεξεργαστή. Και αντίστροφα, απομακρυσμένες διευθύνσεις μνήμης έχουν χειρότερους χρόνους πρόσβασης για τον επεξεργαστή που βρίσκεται πιο μακριά και καλύτερους χρόνους πρόσβασης για τον επεξεργαστή που βρίσκεται πιο κοντά. Έτσι λοιπόν, έχουμε motherboards, κυρίως για servers, όπου έχουμε πολλαπλά sockets επεξεργαστών και κοντά στο κάθε socket υπάρχουν κάποια chip μνήμης, με συνέπεια ο κάθε επεξεργαστής να έχει κοντά ένα ποσό μνήμης. Αλλά η μνήμη που βρίσκεται στο motherboard είναι μία ενιαία μνήμη. Είναι uniform, ενιαία για όλους τους επεξεργαστές. Δηλαδή έχει συνεχόμενη διευθυνσιοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν η διεύθυνση πρόσβασης του επεξεργαστή καθορίζει και το χρόνο πρόσβασης στα δεδομένα. Αυτό βέβαια θα το συζητήσουμε και στη σχετική διαφάνεια. Και υπάρχει και το cluster στην κατηγορία distributed, όπου έχουμε λοιπόν πολλαπλή διαφορετικοί υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός γρήγορου δικτύου διασύνδεσης. Ενδεχομένως θα μπορούσε και σε αυτήν την κατηγορία να ανήκει και το grid computing, δηλαδή υπολογιστές που είναι σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες όμως επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός αργού δικτύου διασύνδεσης όπως το ίντερνετ, προκειμένου να επιτύχουν την επίτευξη του υπολογισμού. Έτσι λοιπόν στην κατηγορία του Flynn SISD έχουμε πει ότι αν θέλαμε να κάνουμε μια πρόσθεση δύο αριθμών, τότε θα απαιτούνταν 5 επινή κύκλους, αν θεωρήσουμε ότι ο κάθε αριθμός θα πρέπει να φορτωθεί στον επεξεργαστή και στη συνέχεια να έχει ως συνέπεια να γίνει πράξη πρόσθεσης και της αποθήκευσης του αποτελέσματος. Αυτό λοιπόν δεν είναι αποδοτικό. Θα μπορούσε να βελτιωθεί και θα μπορούσε να βελτιωθεί με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των λειτουργικών μονάδων. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι θέλουμε να προσθέσουμε 5 αριθμούς. Άρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε την έννοια της διασωλήνωσης. Δηλαδή βλέπουμε στο πρώτο βήμα, step, έχουμε την φόρτωση της εντολής και μετά πηγαίνει αυτή η εντολή στο βήμα 2, που στο βήμα 2 γίνεται η μεταφορά της τιμής 1. Το προηγούμενο βήμα, το βήμα 1, αυτή τη στιγμή δεν κάνει κάτι. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να εισέλθει η επόμενη εντολή προς εκτέλεση για να αποκωδικοποιηθεί. Το επόμενο βήμα λοιπόν, η πρώτη εντολή βρίσκεται στο βήμα 3, όπου έχουμε το load value 2, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει η μεταφορά της τιμής, της δεύτερης τιμής. Θα μπορούσε λοιπόν, εφόσον έχει αδειάσει το βήμα 2, να εισέλθει στο βήμα 2 η εντολή με το ροζ χρώμα. Αυτή είναι η δεύτερη εντολή και αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η δεύτερη εντολή λοιπόν θα μπορούσε να εισέλθει μέσα στο στάδιο 2. Άρα λοιπόν τη χρονική στιγμή, αν ξεκινήσουμε από 1, τη χρονική στιγμή 3, η ροζ εντολή τοποθετείται μέσα στο στάδιο 2, η μπλε εντολή είναι στο στάδιο 3 και εισέρχεται μια νέα εντολή κόκκινη στο στάδιο 1. Δηλαδή βλέπουμε ότι καθώς περνάει ο χρόνος, σιγά σιγά χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται όλα τα στάδια της επεξεργασίας. Από αυτό λοιπόν βλέπουμε το σημείο κλειδί, ότι η εκτέλεση μιας εντολής χωρίζεται σε διακριτά υποστάδια, όπου το κάθε υποστάδιο οδηγείται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του hardware για επεξεργασία. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε παράλληλα την εκτέλεση αυτών των εντολών. Άρα λοιπόν είναι ένα είδος παραλληλίας που υπήρχε και στους ακολουθιακούς υπολογιστές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο συνολικός χρόνος βελτιώνεται και γίνεται νη+1 συν 5, ενώ χωρίς διασωλήνωση ο χρόνος θα ήταν νη επί 5. Άρα λοιπόν βλέπουμε την τεχνική της διασωλήνωσης. Η διασωλήνωση λοιπόν είναι η σύνδεση σε σειρά επεξεργαστικών στοιχείων, ώστε η έξοδος ενός στοιχείου να είναι η είσοδος στο επόμενο. Έχει ονομαστεί έτσι από το σωλήνα του νερού, όπου νερό εισέρχεται συνεχώς από τη μία άκρη του σωλήνα και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να βγει από την άλλη άκρη του σωλήνα, γιατί συνεχίζει να μπαίνει νερό στο σωλήνα και κάποια στιγμή θα βγει. Οδηγεί στη μείωση του κρίσιμου μονοπατιού, που όπως είχαμε δει στην ψηφιακή σχεδίαση είναι ο χρόνος ανάμεσα σε δύο στοιχεία μνήμης ή στην είσοδο και ένα στοιχείο μνήμης ή σε ένα στοιχείο μνήμης και στην έξοδο. Και υπάρχουν στάδια επεξεργασίας, κάθε στάδιο ολοκληρώνει ένα κομμάτι της εντολής του επεξεργαστή. Η διασωλήνωση δεν αυξάνει την ταχύτητα εκτέλεσης μιας εντολής. Γιατί πάλι από 5 στάδια θα περάσει, πάλι λοιπόν τα ίδια στάδια, οι ίδιες λειτουργίες πρέπει να γίνουν. Δεν αυξάνει την ταχύτητα εκτέλεσης μιας εντολής, αλλά αυξάνει τον ρυθμό απόδοσης, τον αριθμό των εκτελούμενων εντολών στη μονάδα του χρόνου. Για παράδειγμα, για έναν υπολογιστή χωρίς διασωλήνωση, θα βλέπουμε λοιπόν ότι έστω θέλουμε να εκτελέσουμε 4 εντολές, μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, μόβ. Μπαίνει η πρώτη εντολή λοιπόν στο fetch, επειδή δεν έχει διασωλήνωση πρέπει αυτή η εντολή να πάει στο decode, στη συνέχεια στο execute, στη συνέχεια στο write και μετά να βγει το αποτέλεσμα στην έξοδο. Και μόλις βγει το αποτέλεσμα στην έξοδο, τότε εισέρχεται η πορτοκαλί εντολή και ομοίως έτσι περνάει από τα διάφορα στάδια μέχρι να εξαχθεί στη χρονική στιγμή 9, όπου στην 9 έχουμε λοιπόν 2 εντολές ολοκληρώσει. Άρα σε 9 νανοσεκόντ έχουν ολοκληρωθεί 2 εντολές. Μπορούμε και καλύτερα. Και για να γίνει καλύτερα χρησιμοποιείται η τεχνική της διασωλήνωσης. Η τεχνική της διασωλήνωσης λοιπόν, η πρώτη εντολή είναι στο fetch, μόλις πάει στο decode, τότε εισέρχεται η δεύτερη εντολή. Μόλις η πρώτη εντολή από το decode μεταβεί στο execute, τότε αφήνει κενό το κομμάτι του hardware που ασχολείται με το decode και έρχεται η δεύτερη εντολή. Οπότε η δεύτερη εντολή από το fetch που έχει πάει στο decode έχει απελευθερώσει το κομμάτι του hardware που ασχολείται με το fetch. Έτσι λοιπόν μπαίνει η άλλη εντολή μέσα. Και αυτό επαναλαμβάνεται. Έτσι λοιπόν σε 9 νανοσεκόντ βλέπουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί 5 εντολές, ενώ πριν είχαν ολοκληρωθεί 2 εντολές. Ο Pentium IV είχε 20 επίπεδα διασωλήνωσης, ο Prescott Pentium είχε 30 επίπεδα διασωλήνωσης, δηλαδή υπερδιασωλήνωση. Άρα λοιπόν πόσα είναι τελικά τα βέλτιστα στάδια διασωλήνωσης? Το θέμα είναι ότι αν έχουμε πολλά επίπεδα διασωλήνωσης έχουμε πολλά προβλήματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε συνεχώς να αυξάνουμε τα στάδια διασωλήνωσης. Οι τελευταίοι επεξεργαστές της Intel, Intel Core i7, έχουν 14 επίπεδα διασωλήνωσης και εκτελούν και 4 εντολές ανά κύκλο. Έτσι λοιπόν η διασωλήνωση βασίζεται στο ότι οι επεξεργαστές συνεχώς κάνουν 4 λειτουργίες, fetch, decode, execute, write, store. 4 λοιπόν είναι τα πιο απλά στάδια της διασωλήνωσης και θα μπορούσαν αυτά να χωριστούν ώστε κάθε εντολή να περνάει μέσα από όλα αυτά τα τμήματα. Και η διασωλήνωση μπορεί να παρομοιαστεί με την αυτοκινητοβιομηχανία, με το στάδιο κατασκευής των οχημάτων, όπου βλέπουμε κάποιοι εργάτες τοποθετούν το σασί, μετά πηγαίνει στη γραμμή παραγωγής σε κάποιο επόμενο στάδιο όπου τοποθετείται η μηχανή, μετά σε κάποιο στάδιο επόμενο που είναι οι πόρτες, μετά η τροχή και τέλος ο χρωματισμός. Βέβαια, θα μπορούσαν εδώ πέρα να έχουμε και υποστάδια. Για παράδειγμα, το στάδιο 1 που είναι η κατασκευή του σασί, να γίνει πρώτον η τοποθέτηση των στοιχείων και μετά η συγκόλληση. Και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν μπορούμε τα στάδια να τα χωρίζουμε σε υποστάδια. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι έχουμε τους επεξεργαστές το fetch, decode, execute, store, αλλά θα μπορούσαμε αυτά τα 4 απλά στάδια να τα διαιρέσουμε, να καταλήξουμε να έχουμε και 20 στάδια διασωλήνωσης. Έτσι λοιπόν μπορούμε να μειώσουμε τα κλασικά fetch, decode, execute, store, να τα μειώσουμε στη μέση και ας πούμε το fetch να έχουμε fetch 1, fetch 2, decode 1, decode 2, execute, data 1, data 2 και ούτω καθεξής. Δηλαδή να αυξήσουμε τα στάδια διασωλήνωσης. Το σημείο κλειδί βέβαια είναι ότι ο χρόνος κάθε φορά σε κάθε κουτάκι εδώ, σε κάθε υποστάδιο, θα πρέπει να είναι ίσως με το χρόνο όλων των άλλων. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε περίπου ίσους χρόνους, γιατί σε κάθε χρονική στιγμή μετακινούνται όλες οι εντολές ταυτόχρονα στο επόμενο στάδιο. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να περιμένουμε ένα στάδιο να ολοκληρώσει το έργο του. Και αν τύχει και το περιμένουμε, τότε έχουμε πρόβλημα. Κάτι που συμβαίνει βέβαια στην πράξη. Δηλαδή πολλές φορές ο υπολογιστής περιμένει ένα στάδιο να ολοκληρώσει, οπότε όλα τα στάδια που βρίσκονται από πίσω έχουν μπει σε μια κατάσταση παύσης, περιμένοντας την ολοκλήρωση. Έχουμε λοιπόν stall, καθυστέρηση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει μειωθεί ο χρόνος του σταδίου και έτσι σε 8,5 νανοσεκόντ έχουμε πολλές παραπάνω εντολές συνέχως εδώ. Γι' αυτό λοιπόν οι υπολογιστές οι σημερινοί έχουν περίπου 14 με 20 στάδια διασωλήνωσης. Η διασωλήνωση λοιπόν ως προς την απόδοση βλέπουμε ότι στην αρχή δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα στην έξοδο, από ένα σημείο και μετά έχουμε συνεχώς αποτελέσματα και αυτά τα αποτελέσματα αυξάνουν τη μέση απόδοση των εντολών, εντολές αναρολόι. Αυξάνεται λοιπόν ο κύκλος του ρολογιού. Η διασωλήνωση όμως δεν είναι πανάκια. Προσθέτει αρκετή πολυπλοκότητα και όλα θα πρέπει να είναι συγχρονισμένα. Και είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει μερικές φορές ένα στάδιο να κολλήσει, δηλαδή να μην έχει έτοιμα τα αποτελέσματα στην έξοδο. Τότε όλη η σειρά σταματήσει μέχρι να συνεχίσει το στάδιο αυτό. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι, ας πούμε για παράδειγμα, εδώ το πορτοκαλί στάδιο έχει κολλήσει το fetch και τα υπόλοιπα στάδια συνεχίζουν να προχωράνε, οπότε δημιουργείται κάτι σαν φυσαλίδα. Οπότε το ονομάζεται αυτό φυσαλίδα διασωλήνωσης, pipeline bubble. Έτσι λοιπόν, δύο κύκλοι να καθυστερήσει η διασωλήνωση. Βλέπουμε εδώ πέρα το δόντιο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, έχουμε στην αρχή εξάγουμε συνέχεια εντολές στη μονάδα του χρόνου. Κάποια στιγμή όμως που έχουμε καθυστέρηση, μειώνεται αυτή η απόδοση και ομοίως πάλι συνεχίζεται προς την αύξηση. Βέβαια, μερικές φορές μπορεί να καθυστερήσει και παραπάνω το σύστημα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγαλύτερο δόντιο, πολύ μεγαλύτερη πτώση στην απόδοση του συστήματος από τους 100 κύκλους stall. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι οι πραγματικοί υπολογιστές έχουν πολλά τέτοια δόντια, δηλαδή ανεβαίνουν, πέφτουν, ανεβαίνουν, πέφτουν, δηλαδή συνέχεια έχουμε up-down της μέσης απόδοσης εντολών. Βέβαια υπάρχουν τεχνικές που, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, όπως πρόγνωση διακλαδώσεων, όπου είχες αποτέλεσμα να εξαλειφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα stalls από τη διασωλήνωση. Δεν είναι όλα τα στάδια της ίδιας πολυπλοκότητας και το πιο αργό στάδιο της διασωλήνωσης καθορίζει και το συνολικό throughput, γιατί ορίζει το κρίσιμο μονοπάτι που θα πρέπει να διέλθουν τα δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μην έχει διασωλήνωση μεγάλα στάδια με πολλές λειτουργίες, θα πρέπει να διαιρεθούν αυτά τα στάδια σε μικρότερες λειτουργίες. Εκτός από την μονή διασωλήνωση υπάρχει και η superscalar διασωλήνωση, όπου έχουμε πολλαπλές μονάδες επεξεργασίας, για παράδειγμα πολλαπλές ALU, FPU κτλ. Και υπάρχουν λοιπόν ξεχωριστές διασωληνώσεις προκειμένου να διατηρούνται συνεχώς σε χρήση όλες αυτές οι μονάδες επεξεργασίας του υπολογιστή. Εκτός από το superscalar που έχουμε το διπλασιασμό των πόρων του συστήματος, έχουμε και το simultaneous multithreading, δηλαδή το hyperthreading όπως έχουμε γνωρίσει από την Intel, που υποστηρίζεται πια από όλους τους σύγχρονους επεξεργαστές, τα νήματα εκτελούνται παράλληλα, υπάρχει ένα δεύτερο pipeline Q και έχουμε καλύτερη εκμετάλλευση του hardware σε περίπτωση που γίνει stall. Στην περίπτωση λοιπόν του hyperthreading δεν έχουμε διπλασιασμό των μονάδων επεξεργασίας όπως η superscalar, που είναι και μια διαφορά με την τεχνική superscalar, αλλά έχουμε διπλασιασμό των πρώτων δύο σταδίων, του fetch και του decode της εντολής, ώστε να δημιουργείται η ψευδέστηση στο λειτουργικό σύστημα ότι αν και έχουμε έναν πυρήνα επεξεργασίας, εντούτοις έχουμε δύο επεξεργαστές, γιατί έχουμε δύο διαφορετικά fetch, δύο διαφορετικά decode υποσυστήματα, που στη συνέχεια όμως οδηγούνται στο ένα execute και store hardware. Βέβαια, έχει το πλεονέκτημα ότι αν κολλήσει το ένα pipeline, τότε τοποθετούνται εντολές από το δεύτερο pipeline προς επεξεργασία. Τα δύο λοιπόν σημαντικά στοιχεία της διασωλήνωσης είναι το pipeline stalls, καθυστερήσεις διασωλήνωσης που θα πρέπει να αποφεύγονται και υπάρχουν τεχνικές που βοηθούν στο να εξαλειφθούν, και τα γεμίσματα της διασωλήνωσης που συμβαίνει όταν αναγκαστεί το σύστημα και καταλάβει ότι αρχίζει να γεμίζει τη διασωλήνωση με λάθος εντολές προς εκτέλεση, για παράδειγμα όταν θα πρέπει να εκτελέσει μια αλλαγή ροής εκτέλεση, μια εντολή jump για παράδειγμα, όπου θα πρέπει να απομακρύνει όλα τα στοιχεία της διασωλήνωσης, ό,τι υπάρχει μέσα στη διασωλήνωση, και να αρχίσει να γεμίζει, να κάνει fill με εντολές και δεδομένα από τις σωστές διευθύνσεις μνήμης. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγονται. Οι κλασικές μηχανές RISC έχουν 5 στάδια διασωλήνωσης: το instruction fetch, instruction decode, το execute, memory access και register write back. Έτσι λοιπόν αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια πολύ καλή διασωλήνωση. Βέβαια, νεότερες αρχιτεκτονικές ARM που είναι RISC έχουν παραπάνω στάδια διασωλήνωσης. Έτσι λοιπόν, στην ερώτηση γιατί η ταχύτητα μιας μηχανής που χρησιμοποιεί διασωλήνωση προσδιορίζεται από την καθυστέρηση που προκαλείται στην βραδύτερη βαθμίδα της, αυτή η απάντηση είναι ότι κάθε στάδιο πρέπει να έχει ισορροπημένο χρόνο πρόσβασης με τα άλλα στάδια, γιατί την ίδια χρονική στιγμή μεταφέρονται οι εντολές και δεδομένα από το ένα στάδιο στο άλλο. Έτσι λοιπόν, αν ένα στάδιο δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του, θα πρέπει όλα τα στάδια να περιμένουν να ολοκληρώσει αυτό το στάδιο το έργο του, προκειμένου να απελευθερώσει τη θέση, ώστε να έρθουν οι εντολές του προηγούμενου σταδίου. Μία άλλη αιτία καθυστέρησης είναι οι εντολές άλματος υποσυνθήκη. Επειδή δεν είναι γνωστή η διεύθυνση της επόμενης εκτέλεσης της εντολής στον επεξεργαστή, ο επεξεργαστής δεν ξέρει πώς να συνεχίσει να τροφοδοτεί τη διασωλήνωση με δεδομένα. Άρα λοιπόν, μία λύση σε αυτό είναι η χρήση του διπλού διάβλου, διπλής διασωλήνωσης, δηλαδή να έχουμε είτε δύο διασωληνώσεις και μέχρι να αποφασίσει η μονάδα εκτέλεσης ποια ροή θα πρέπει να ακολουθήσει, να εκτελούνται εντολές από την άλλη ροή των εντολών, ή να έχουμε δύο διάβλους, δηλαδή ταυτόχρονα να έρχονται δεδομένα και από τη σωστή διεύθυνση αλλά και από τη διεύθυνση προσαγωγής. Βέβαια αυτό έχει το αποτέλεσμα και το κακό επακόλουθο, ότι σε περίπτωση που έχουμε ξανά δεύτερο άλμα υποσυνθήκη και ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει από το πρώτο τι γίνεται, τότε έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση. Στα πλεονεκτήματα και τη μειονεκτήματα των χαλαρά συνδεδεμένων συστημάτων πολυεπεξεργασίας σε σχέση με τα συνδεδεμένα συστήματα πολυεπεξεργασίας, μπορούμε να πούμε το εξής. Τα χαλαρά συνδεδεμένα συστήματα είναι ευέλικτα στο να αναπτυχθούν, να τοποθετήσουμε και άλλους υπολογιστές και να αυξηθεί το δίκτυο. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχουν κοινή μνήμη, άρα τίθεται κάποιο θέμα συγχρονισμού, κάποιο θέμα μεταβίβαση μηνυμάτων για επεξεργασία, και γενικότερα είναι πιο δύσκολα στο προγραμματισμό από ότι τα στενά συνδεδεμένα συστήματα πολυεπεξεργασίας, όπου έχουν ένα λειτουργικό σύστημα και αυτό κάνει την χρονοδρομολόγηση των πόρων και πολύ εύκολα μέσω της κοινής μνήμης μπορούν να συγχρονιστούν οι επεξεργαστές. Η κατηγοροποίηση των πολυπολογιστών είναι τα ομογενή συστήματα και τα ετερογενή συστήματα. Στα ομογενή συστήματα το δίκτυο διασύνδεση έχει παντού την ίδια τεχνολογία, οι επεξεργαστές είναι ίδιοι και έχουν πρόσβαση στην ίδια ποσότητα μνήμης, ενώ στα ετερογενή συστήματα το δίκτυο διασύνδεση δεν έχει παντού την ίδια τεχνολογία, οι επεξεργαστές δεν είναι ίδιοι και δεν έχουν πρόσβαση στην ίδια ποσότητα μνήμης. Υπάρχει και έννοια των clusters στις στοιχείες υπολογιστών, όπου είναι στις στοιχείες από φθηνούς υπολογιστικούς κόμβους, για παράδειγμα υπολογιστές της Intel ή AMD, που έχουν συνδεθεί μεταξύ τους μέσω ενός γρήγορου δικτύου διασύνδεσης, π.χ. Gbps ή Fast Ethernet ή Infiniband, MiriNet κτλ. Και επικοινωνούν μέσω μεταβίβαση μηνυμάτων μεταξύ τους, προκειμένου να επιλύσουν το ίδιο πρόβλημα. Μια άλλη κατηγορία είναι οι κατανεμημένοι πολυπολογιστές, όπου κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του τοπική μνήμη, δεν υπάρχει κοινή μνήμη στην οποία να έχουν πρόσβαση επεξεργαστές, επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου διασύνδεσης, είναι εξαιρετικά επεκτάσιμα συστήματα, μερικές χιλιάδες επεξεργαστές, και επειδή έχουν αργή επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών και των μονάδων αυτού του συστήματος, θα πρέπει να αποφεύγεται η συχνή ανταλλαγή μηνυμάτων. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα στο σχήμα των κατανεμημένων πολυπολογιστών, όπου υπάρχει ένα δίκτυο διασύνδεσης, connection, όπου έχουμε, ο κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του RAM και το δικό του επεξεργαστή και χρησιμοποιεί αυτό το κοινό δίκτυο διασύνδεσης προκειμένου να δημιουργήσει το κλάστερ. Ομοίως εδώ πέρα μια άλλη εικόνα, όπου βλέπουμε ο καθένας έχει λοιπόν CPU, RAM, CPU. Εδώ έχουμε δύο μονάδες επεξεργασίας σε κάθε κόμβο και βλέπουμε κάποιες κλασικές εικόνες που βρίσκονται κυρίως στον ακαδημαϊκό χώρο, όπου βλέπουμε πολλοί υπολογιστές που έχουν συνδεθεί μεταξύ τους, πολλοί ίδιοι υπολογιστές, ενδεχομένως τρέχουν κάποιο Linux σύστημα, που έχουν συνδεθεί μεταξύ τους και επικοινωνούν για την επίλυση ενός προβλήματος. Ο AMD Opteron είναι ένας επεξεργαστής που χρησιμοποιείται πολύ σε συστήματα παράλληλης επεξεργασίας, είναι 12 πύρινος πια και έχει 3 επίπεδα κρύφης μνήμης με ενεργειακή κατανάλωση κοντά στα 90W. Ενώ από την εταιρεία Intel είναι ο i7, που και αυτός έχει πολλαπλούς πυρήνες και αυτός έχει φτάσει να έχει 12 πυρήνες, αλλά αυτός είναι κοντά στα 130W. Βλέπουμε εδώ πέρα το floor plan του Intel Core i7, όπου βλέπουμε ότι έχει ας πούμε εντολές SSC, το οποίο είναι Streaming SIMD Extensions, δηλαδή στοιχεία διανυσματικής επεξεργασίας, έχει κρυφή μνήμη L1 για δεδομένα, L2 για διαχείριση των συναρτήσεων διακοπής, εκτέλεση εκτός σειρά, out of order execution, την αποδικοποίηση των εντολών, την εκτέλεση, μονάδες εκτέλεσης, υποστηρίζει virtualization, καλύτερη πρόγνωση διακλαδώσεων, loop streaming για εκτέλεση εντολών SIMD και ούτω καθεξής. Και στο τελευταίο κομμάτι αυτής της παρουσίας θα μιλήσουμε για κάποια στοιχεία παράλληλου προγραμματισμού. Έτσι λοιπόν έχουμε δει ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, η ακολουθιακή και η παράλληλη στα παράλληλα συστήματα. Στην ακολουθιακή προσέγγιση το πρόβλημα έχει έφυτο παραλληλισμό, δεν μπορεί να εκφράσει τον παραλληλισμό η προγραμματιστική γλώσσα και κρύβουν τον παραλληλισμό σε ακολουθιακές δομές, όπου ο μεταγλωτιστής και το υλικό θα πρέπει να βρουν τον κρυμμένο παραλληλισμό, κάτι που συνήθως δεν λειτουργεί. Δηλαδή το να αφήσουμε τον υπολογιστή να βρει τον παραλληλισμό σε μια εφαρμογή είναι κάτι αρκετά δύσκολο που συνήθως δεν λειτουργεί. Ενώ στην παράλληλη προσέγγιση ο προγραμματιστής και ο μεταγλωτιστής συνεργάζονται μεταξύ τους. Έχουμε ένα πρόβλημα με έφυτο παραλληλισμό, όπου ο προγραμματιστής ξέρει πώς να εκφράσει αυτόν τον παραλληλισμό και ο μεταγλωτιστής και ο σύμβολο μεταφραστής ξέρει πώς να μεταφράσει το πρόγραμμα σε πολλαπλούς πυρήνες. Ο προγραμματιστής λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστεί με τον compiler. Θα πρέπει λοιπόν να λάβει υπόψη την αρχιτεκτονική και το μεταγλωτιστή ώστε να πάρουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Πρέπει λοιπόν να αναδιοργανωθούν τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι για να εκμεταλλευτεί τις αρχιτεκτονικές δυνατότητες. Για τη βέλτιστη απόδοση πρέπει βέβαια να γνωρίζει ποια είναι η αρχιτεκτονική τη κρυφή μνήμη, τι διάβλοι χρησιμοποιούνται, πόσους καταχωρητές διαθέτει ο κάθε επεξεργαστής και ούτω καθεξής. Στη μεθοδολογία του παράλληλου προγραμματισμού, λοιπόν, έχουμε εξέταση του προβλήματος. Ένα ακολουθιακό πρόγραμμα ή το τμήμα κώδικα. Εξέταση λοιπόν πιθανότητας για παραλληλισμό και προσπάθεια να κρατήσει όλους τους πυρήνες απασχολημένους, κάνοντας χρήσιμο έργο. Στις τρόποι εκμετάλλευσης παραλληλίας έχουμε την αποσύνθεση εισόδων, την αποσύνθεση εργασιών και τη διασωλήνωση. Δηλαδή είναι οι κλασικοί τρεις τρόποι για την εκμετάλλευση της παραλληλίας. Στην αποσύνθεση των εισόδων αποφασίζουμε πόσα δεδομένα πρέπει να κατανεμηθούν στους πυρήνες. Αποφασίζουμε ποιες εργασίες θα πρέπει να κάνει ο κάθε πυρήνας λοιπόν και για παράδειγμα αν έχουμε διανυσματική πρόσθεση μπορούμε να δώσουμε ένα εύρος δεδομένο σε κάθε επεξεργαστή όπου να ασχοληθεί με αυτό το εύρος. Για παράδειγμα ο πρώτος επεξεργαστής να εκτελέσει την πράξη πρόσθεσης στα δεδομένα από 0 μέχρι 100. Άρα λοιπόν θα έχει τα δεδομένα του πίνακα β 0 ως 100, τα δεδομένα του πίνακα σ από 0 ως 100 και θα προσθέσει τα αποτελέσματα και θα τα αποθηκεύσει στον πίνακα α στις θέσεις 0 ως 100. Εδώ πέρα λοιπόν το στοιχείο κλειδί σε αυτή την κατηγορία είναι ότι μπορούν να γίνουν πράξεις σε περιοχές εισόδων ανεξάρτητα από τις άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε το μεγαλύτερο στοιχείο ενός πίνακα, μπορούμε να χωρίσουμε τα δεδομένα αυτά στους πυρήνες μας. Έστω στο παράδειγμά μας έχουμε 4 πυρήνες, όπου ο κάθε ένας επεξεργαστής έχει ένα τοπικό μέγιστο και στη συνέχεια ένας επεξεργαστής υπολογίζει το μέγιστο αυτό. Άρα λοιπόν διαιρούμε το πρόβλημα σε ανεξάρτητες εργασίες και αυτό έχει ως συνέπεια να υπολογιστεί μετά από τους 4 αυτούς υπολογιστές το μεγαλύτερο στοιχείο από αυτά τα 4 στοιχεία και κατά επέκταση λοιπόν από τα στοιχεία του πίνακα. Στην αποσύνδεση των εργασιών λοιπόν διαιρούμε το πρόβλημα σε ανεξάρτητες εργασίες, αποφασίζουμε ποια δεδομένα πρόκειται να έχουν πρόσβαση από ποια εργασία και ένα παράδειγμα είναι τα χειριστήρια συμβάντος στο γραφικό περιβάλλον χρήστη. Έστω λοιπόν έχουμε το παρακάτω γράφημα εξαρτήσεων. Εδώ είναι η δεύτερη τεχνική όπου έχουμε ξεχωριστές εργασίες, ξεχωριστές συναρτήσεις λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε τη συνάρτηση F που στέλνει δεδομένα στη συνάρτηση RO και στη συνάρτηση G. Η συνάρτηση G στέλνει στην Q και στην H και συνέχεια η H στην S. Και θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα το χωρίσουμε σε επεξεργαστές. Δεδομένου της επεξεργαστικής πολυπλοκότητας και της επικοινωνίας μπορούμε να κάνουμε την παρακάτω αποσύνθεση. Δηλαδή σε έναν επεξεργαστή να βάλουμε τις συναρτήσεις FRS, σε έναν άλλον επεξεργαστή το Q και σε έναν άλλον επεξεργαστή το G και το H. Βέβαια, απαιτείται μεταβίβαση μηνυμάτων για συγχρονισμό μεταξύ τους. Ένα άλλο είδος εργασίας αποσύνθεσης είναι η διασωλήνωση. Στη διασωλήνωση έχουμε παράλληλη εκτέλεση εντολών, για παράδειγμα 3D οπτικοποίηση γραφικά για υπολογιστές. Έτσι λοιπόν έχουμε τα δεδομένα που εισάγονται στο πρώτο κομμάτι που είναι το μοντέλο, μετά η έξοδος αυτού του σταδίου πηγαίνει στο επόμενο που είναι το σχέδιο, μετά περικοπή και τέλος ραστεροποίηση. Δηλαδή τα ίδια δεδομένα διέρχονται από ξεχωριστές μονάδες επεξεργασίας μέχρι να δημιουργηθεί η έξοδος. Στη διασωλήνωση με πολλαπλούς επεξεργαστές λοιπόν έχουμε συνεχώς έρχονται δεδομένα όπου τα δεδομένα αυτά μόλις τελειώσουν την επεξεργασία τους σε ένα επεξεργαστή έρχονται τα επόμενα. Για παράδειγμα έχουμε εδώ το dataset 0 έχει έρθει στο core 3, στο dataset 1 στο core 2, το dataset 2 στο core 1 και το dataset 3 στο core 0. Αυτό λοιπόν μόλις από το core 0 ολοκληρώσει το έργο του εισάγεται στο επόμενο core. Δηλαδή αρχικά τα δεδομένα μπαίνουν σε έναν επεξεργαστή, μετά αυτά οδηγούνται στον επόμενο επεξεργαστή στο επόμενο στάδιο και σιγά σιγά, δηλαδή από το core 0 πηγαίνουν στο core 1, από το core 1 στο core 2 και από το core 2 στο core 3. Και έτσι αυτά έχουν ως συνέπεια να επεξεργάζονται διαδοχικά από κάθε επεξεργαστή και να έχουμε λοιπόν την έννοια της διασωλήνωσης. Κάθε επεξεργαστής εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, απλώς συνεχώς τροφοδοτείται από δεδομένα από έναν άλλον επεξεργαστή. Άρα λοιπόν θα πρέπει ως τώρα να έχουμε καταλάβει γενικότερα πώς παραλληλοποιείται μια εφαρμογή με τους 3 μεθόδους που αναφέραμε ως προς τα δεδομένα τις εργασίες και τα task. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν μια εισαγωγή στην παραλληλοποίηση και ασφαλώς υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος ακόμα γιατί η παραλληλοποίηση των εφαρμογών απαιτεί μια πληθώρα γνώσεων που σιγά σιγά θα συγκεντρωθούν από αυτό εδώ το μάθημα. Αυτό το τελευταίο τμήμα της διάλεξης χρησιμοποίησε κάποιο υλικό από το intro του Parallel Programming της Intel. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.